Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης της Στερεά, κυρία Ελένη Μπενιάτα, είναι στο τηλέφωνο για το θέμα αυτό τώρα. Πάμε λοιπόν να της δώσουμε το λόγο, να την ακούσουμε. Το έχει διαχειριστεί όλες αυτές τις μέρες με πολύ μεγάλη ευαισθησία, κυρία Μπενιάτα, το θέμα. Καλό βράδυ. Καλησπέρα, κυρία Μπενιάτα. Καλησπέρα, κυρία Τζαντζαλή, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και σας ευχαριστώ προκαταβολικά το κανάλι σας, παρόλο που γνωρίζετε το γεγονός αρκετές μέρες πριν. Σεβαστήκατε την επιθυμία σας να μας δώσετε το χρόνο να το διαχειριστούμε χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω δυσκολίες ως προς και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, αλλά και την υποστήριξη που πιθανά και την διαχείριση που θα είχαμε στους μαθητές που ενεπλάκησαν. Ξέρετε, κύριε Μπενιάτα, επειδή τα περιστατικά είναι πολλά πλέον και είναι και σοκαριστικά, πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη έτσι ώστε να τα διορθώσουμε και όχι να ρίξουμε λάδι στη φωτιά, όχι να μάθουμε στα παιδιά μας μεγαλύτερη βία και περισσότερη ένταση. Έτσι, ακριβώς. Πρέπει όλοι έχετε πολύ να δίκιο, έχετε πολύ δίκιο, κυρία Ταζαλή. Να πέσουν οι τόνοι στα σχολεία κυρίως και να μεταφέρουμε μηνύματα αγάπης και ευαισθησίας προς όλες τις κατευθύνσεις. Και στο παιδί ακριβώς που κάνει την πράξη και στο παιδί που δέχεται την επίθεση. Και αυτό το σοκαριστικό γεγονός είναι μια ευκαιρία όλοι μας να προβληματιστούμε και για την συχνότητα αλλά και την ένταση των όποιων φαινομένων παρακαλούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συμβαίνουν καθημερινά στα σχολεία. Εδώ πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται ετοιμότητα και προσήλωση και από το σχολείο αλλά και από τους γονείς. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά θα πρέπει σχολείο και γονείς να βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία. Οι μεν να προσθέτουν και να διευκολύνουν το έργο του άλλου. Και οι γονείς με τις πληροφορίες τους μπορούν να δώσουν στον εκπαιδευτικό την εικόνα του παιδιού για ό,τι έχουν παρατηρήσει ότι συμβαίνει, αλλά και το σχολείο μπορεί να πάρει πολύτιμες πληροφορίες από τους γονείς. Έτσι. Για οτιδήποτε μπορεί να παρατηρούν στο σχολείο. Αν το παιδάκι είχε καταφέρει να πιει μεγάλη ποσότητα ποντικό φάρμακο, σίγουρα θα μιλούσαμε διαφορετικά σήμερα. Ευτυχώς όμως διαχειριζόμαστε τελείως διαφορετικά αυτή την υπόθεση. Ερώτημα βασικό λοιπόν, τώρα που μπορούμε να το δούμε με ψυχραιμία και να στείλουμε διαφορετικά μηνύματα, κυρία Μπενιάτα. Πού βρήκαν το ποντικό φάρμακο αυτά τα παιδιά? Αυτό διερευνάται. Δεν το ξέρουμε και δεν είναι δική μας δουλειά τόσο αυτή, παρόλο που έχουμε κάποια πληροφορία, αλλά αυτό είναι άλλων αρχών δουλειά να βρουν που βρήκε το ποντικό φάρμακο. Αυτό που εμάς μας προβληματίζει είναι τα αίτια που οδήγησαν, πέρα από τις επιπτώσεις που μπορεί να είχε στο συγκεκριμένο παιδί, που ευτυχώς αποφεύχθησαν, αυτό που μας προβληματίζει είναι τα αίτια που οδήγησαν τα παιδιά αυτά και οι λόγοι για να κάνουν αυτό το γεγονός. Έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα? Εντάξει, έχουμε μιλήσει επανειλημμένα και με τους γονείς των παιδιών αυτών και με τους όλους τους υποστηρικτικούς φορείς που εμπλέκονται, που υποστηρίζουν τα σχολεία μας, τόσο μέσα στο σχολείο όσο και σε επίπεδο διεύθυνσης. Φυσικά υπάρχουν κάποια αίτια. Γεγονός είναι όμως ότι τα νέα παιδιά, οι έφηβοι και οι μικροί μαθητές, σαφώς θα πρέπει από το οικογενειακό τους περιβάλλον να παίρνουν κάποιες αρχές, κάποιες αξίες, αλλά πέρα από αυτό πρέπει να πούμε ότι τα σημερινά παιδιά ασχολούνται πολλές ώρες με το διαδίκτυο. Μην τα ρίχνουμε όλα στην οικογένεια, παίρνουν και από το διαδίκτυο άλλα ερεθίσματα και από την τηλεόραση. Ακριβώς, η πολύ ωραία ασχόληση με την τεχνολογία και τα μέσα. Και για τους γονείς, έτσι, εγώ δεν θέλω ακριβώς σε κάθε περίπτωση να κατηγορούμε τους γονείς. Νομίζω είστε και εσείς γονιός και καταλαβαίνετε. Έχουν οδηγήσει μας την έξαρση του τα προβλήματα, η καθημερινότητα και μπορεί σε όλους μας, όποιος είναι γονιός, ξέρει ότι μπορεί να μας ξεφύγει κάτι. Ακριβώς. Οι αξίες εκεί που προβάλλονται, ένας εξωπραγματικός κόσμος και ένας τρόπος ζωής, με ήρωες, πρότυπα, εύκολο κέρδος, χλειδί, χρήση ουσιών, βία, σεξ κλπ. Έχουν οδηγήσει σε μια κρίση αξιών που επηρεάζουν όχι μόνο τους ανήλικους, αλλά και τους ενήλικες. Εκεί λοιπόν θα πρέπει αντισταθμιστικά και η οικογένεια, αλλά και το σχολείο, η οικογένεια πρωτίστως, αλλά και το σχολείο να είναι πολύ προσεκτική και με κατάλληλες παρεμβάσεις, συμβουλές, τέλος πάντων, να είναι καταρχάς η οικογένεια πολύ κοντά στα παιδιά τους.
Ξέρετε τη γνωστή φράση του ψυχολόγου, τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγους, θέλουν γονείς. Θα πρόσθετα και εκπαιδευτικούς, αλλά είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα ψυχολόγο δίπλα σε κάθε παιδί και ούτε ενδείκνυται. Άρα οι γονείς θα πρέπει τον ελεύθερο χρόνο τους να τον αξιοποιούν ποιοτικά, να είναι δίπλα στα παιδιά τους, αλλά και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αφιερώνουν πολύ χρόνο πλέον, όχι μόνο στο να διδάσκουν, αλλά και να ενδιαφέρονται για το συναισθηματικό κόσμο και τους προβληματισμούς των μαθητών. Και όλα αυτά τα περιστατικά που βιώνουμε, να τα συζητάμε. Νομίζω ότι ο διάλογος θα βοηθήσει. Ακριβώς. Γι' αυτό έχουν θεσπιστεί, ακριβώς επειδή τα φαινόμενα σχολικής βίας και το λεγόμενο bullying, που είναι πιο ελαφριά μορφή ας πούμε, έχουν προβληματίσει, αυξάνονται καταρχάς με γεωμετρική πρόοδο οι καταγραφές. Έχουν προβληματίσει και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Αυτές τις μέρες ψηφίζεται νόμος όπου γίνεται πιο συστηματική όλο αυτό το πλέγμα των υποστηρικτικών δομών για να μπορούν να παρεμβαίνουν, να ενημερώνονται, να παρατηρούν και να παρεμβαίνουν με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο. Το έχουμε αναδείξει και με ειδική πλατφόρμα για καταγγελίες. Έτσι, η τροπολογία φέρνει κάποιες σημαντικές αλλαγές στο θέμα του bullying. Ακριβώς. Καταρχάς θα πολλαπλασιαστούν κάθε χρόνο, γίνονται περισσότερες προσλήψεις, τελεχώνονται περισσότερο τα σχολεία μας με μία ομάδα, τη λεγόμενη ΕΔΗ, που είναι ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός. Σε επίπεδο αυτό σχολείου, μία φορά την εβδομάδα. Σε επίπεδο διεύθυνσης θα υπάρχει πλέον μία επιτροπή η οποία θα εξετάζει όλες αυτές τις περιπτώσεις και συλλογικά μαζί με το ΚΕΔΑΣΥ θα δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες και την υποστήριξη στα παιδιά που τη χρειάζονται. Έτσι. Και σε επίπεδο πλέον Υπουργείου θα υπάρχει μία επταμελής επιστημονική επιτροπή που θα δίνει και αυτή σε σοβαρά περιστατικά τις απαραίτητες οδηγίες και την απαραίτητη υποστήριξη. Έτσι, χρειαζόμαστε όλοι περαιτέρω υποστήριξη για να αντιμετωπίσουμε αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία μας, κυρία Μπενιάτα. Ελπίζω να έχουν πέσει και οι τόνοι στο συγκεκριμένο σχολείο. Έχει αναλάβει ψυχολόγος στην παρακολούθηση των παιδιών, φαντάζομαι. Η ψυχολόγος υπάρχει στο σχολείο, όπως και σε άλλα σχολεία μας. Υπάρχει και το ΚΕΔΑΣΥ, αλλά υπάρχει και θα λέγαμε, τα παιδιά ίσως χρειάζονται μια περαιτέρω αξιολόγηση, παιδοψυχιατρική. Με τους γονείς συνεργαζόμαστε. Το, το ευχάριστο σε εισαγωγικά είναι ότι οι γονείς είναι πρόθυμοι να ακούσουν τις οδηγίες, τις προτάσεις μας και να συνενέσουν, γιατί και αυτοί δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν σοκαριστεί από αυτό το γεγονός. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι, ένα έλλειμμα που θέλω να επισημάνω, είναι ότι στο νοσοκομείο μας δεν υπάρχει παιδοψυχίατρος. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική έλλειψη. Έχω μιλήσει με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Κολοκυθά, και σε προηγούμενο χρόνο. Μου είπε ότι αυτό δεν προβλέπεται από το οργανόγραμμα του νοσοκομείου. Ωστόσο, προτίθεται, επειδή υπάρχει αυτή την περίοδο, μια δυνατότητα να αλλάξει, με έγγραφο που έχουμε ετοιμάσει, να γίνει πρόταση να στελεχωθεί με παιδοψυχίατρο το νοσοκομείο Λαμίας. Μάλιστα. Να γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, κυρία Μπενιάτα. Ευχαριστώ θερμά για απόψε. Να είστε καλά, κυρία Σουέλη.